Κατάμεστη ήταν η αίθουσα του ξενοδοχείου Αστήρ που φιλοξένησε την επιστημονική εκδήλωση της ελληνικής αντικαρκινικής εταιρείας να σπάσει ο μύθος για τον καρκίνο του μαστού. Εξειδικευμένοι επιστήμονες μίλησαν για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και της γονιδιακής ανάλυσης στην πρόληψη και στη θεραπεία του καρκίνου του μαστού και για το πώς επιδρά η διατροφή στην πρόγνωση. Την εκδήλωση στήριξαν με την ενεργή συμμετοχή τους η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, η Γραμματεία Γυναικών και ο Σωροπτυμιστικός Όμιλος Πάτρας. Η γυναίκα αστυνομικός, λόγω της πολυπλοκότητας του ρόλου, κάθε μέρα τίθεται στη μάχη και στην πρόληψη κατά του εγκλήματος, των τροχιών ατυχημάτων. Σήμερα είναι εδώ παρούσες, συναδέλφισες, να ταχθούν υπέρ της μάχης και της πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού. Είναι πάρα πολύ σημαντική η πρόληψη, όπως και στο δικό μας τον τομέα, στην αστυνομία. Θέλουμε άπαντες και άπασες να είναι ενημερωμένες για όλα τα ζητήματα, ιδιαίτερα για τον καρκίνο του μαστού που για τις γυναίκες αποτελεί μάστιγα. Εμείς θα πρέπει να ήμασταν και είμαστε παρόν στον τομέα της ενημέρωσης και σε αυτό το κομμάτι διοργανώθηκε και αυτή η μερίδα. Βαρύνουσα σημασία είχαν και οι ομιλίες του Προέδρου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας Ευάγγελου Φιλόπουλου και της Προέδρου του Παρατρήματος Πάτρας Νατάσας Ράγιου. Το μήνυμα που πρέπει να δοθεί σε όλες τις γυναίκες που μας ακούν είναι ένα θέμα που αφορά και τους άντρες βεβαίως, αλλά κυρίως σε όλες τις γυναίκες είναι μην αμελείτε να ενημερώνεστε, μην αμελείτε να κάνετε τις εξετάσεις για καρκίνο του μαστού, μην αμελείτε να πηγαίνετε να επισκέπτεστε συχνά το γιατρό για μαστογραφία. Δυναμικό παρόν έδωσαν στην εκδήλωση της Πάτρας τα παραρτήματα της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας από το Αίγιο, τα Καλάβρητα, την Κόρινθο, την Ορεινή Κορινθία, το Άργο, την Τρίπολη και την Αιτωλοκαρνανία.